Πάμε να δούμε το επόμενο τεστ, που είναι το έκτο τεστ, να ολοκληρώσουμε την ύλη που αφορά τα υπολογιστικά φύλλα. Φορτώνουμε το τεστ, πάλι και αυτό το τεστ, όπως και όλα τα υπόλοιπα, αποτελούνται από τις 8 ερωτήσεις. Καλούμαστε περίπου σε 51 λεπτά, 50-51 λεπτά, να τις λύσουμε. Και μας λέει να αντιγράψουμε το φύλλο εργασία, να το φύλλο εργασία, δεξί κλικ, μετακίνηση ή αντιγραφή. Τσεκάρουμε το δημιουργία αντιγράφου, αν μας έλεγε μετακίνηση δεν θα το τσεκάναμε. Τώρα που μας λέει αντιγραφή το τσεκάρουμε. Και τώρα θα πρέπει να του πούμε που θέλουμε να μας το πάει. Στην αρχή λέει του ίδιου βιβλίου, οπότε να το πρώτο φύλλο του βιβλίου αυτού, στην αρχή του, οπότε πριν από αυτό, οπότε έτσι όπως είναι, πατά OK, οπότε μου δημιουργεί άλλο ένα αντίγραφο, του δίνει το ίδιο όνομα και μέσα σε παρένθεση του βάζει τον αριθμό 2 στο ίδιο αρχείο, στο ίδιο βιβλίο εργασίας. Μετά, στα περιεχόμενα των κελιών από το α4 έως το α7, από το α4 μέχρι το α7, να βάλουμε χρώμα γραμμάτων κόκκινο. Να το χρώμα των γραμμάτων, εδώ διαλέγουμε το κόκκινο, έτσι, και τα χρωματίζουμε με κόκκινα γράμματα. Μας λέει να αλλάξουμε τη μορφή της ημερομηνίας στο κελί Β5 του τρέχοντος φύλου εργασίας. Να η ημερομηνία, πάμε στο κελί Β5, πάμε δεξί κλικ πάνω της, μορφοποίηση κελιών, πάμε στην ημερομηνία και βάζουμε τη μορφή που θέλει, μέρα, μήνα και δύο ψηφία για το έτος που είναι αυτή εδώ πέρα η μορφή. Το επιλέγω και πατάω OK. Πατάω επιβεβαίωση. Στην επόμενη ερώτηση μου λέει να επαναφέρουμε το βιβλίο εργασίας όπως ήταν πριν 3 ενέργειες, δηλαδή να κάνουμε 3 φορές ανέρεση. Μία φορά, το κουμπάκι εδώ πάνω είναι της ανέρεσης, πάνω από το αρχείο, 1, 2, 3 φορές. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έτσι έχουμε κάνει όλες τις 3 τελευταίες ενέργειες, τις έχουμε αναιρέσει. Πάμε στην επόμενη. Να μεταβάλουμε, να αλλάξουμε τις διαστάσεις του γραφήματος. Πάμε πάνω στο γράφημα. Πάμε σε μία από τις πλευρές του, έτσι ώστε εκεί που το ποντίκι μας αλλάζει και γίνονται 2 βελάκια. Έτσι βλέπετε. Πατάμε, σαρνούμε το ποντίκι μας. Το μεγάλο σου λίγο, θα μπορούσα το μικρίνω, ό,τι θέλω. Να το αλλάξω, βλέπω το μέγεθος. Μετά. Να αλλάξουμε τον προσανατολισμό του χαρτιού σε οριζόντιο. Πάμε στη διάταξη σελίδας. Πάμε στον προσανατολισμό. Διαλέγουμε οριζόντιος. Έτσι, ό,τι έχει σχέση με το μέγεθος του χαρτιού. Πάμε εδώ στη διάταξη σελίδας. Σελίδας μας γενικά. Να αλλάξουμε το χρώμα της περιοχής του γραφήματος τώρα, που είναι στο φύλλο μέσα πωλήσεις γράφημα. Πάμε στο πωλήσεις γράφημα. Να το το γράφημά μας. Η περιοχή γραφήματος, αν κουμπίσουμε το ποντίκι μας, μας τη γράφει ποια είναι. Είναι αυτή. Ας πούμε αυτή εδώ πέρα. Λέει περιοχή σχεδίασης. Οπότε πάμε εδώ, κάνουμε ένα κλικ και πάμε να βάλουμε γέμισμα εδώ από το κουγελάκι. Να βάλουμε ανοιχτό μπλε. Να το ανοιχτό μπλε. Πατάμε και γεμίζουμε με αυτό το χρώμα την περιοχή. Πάμε στην επόμενη. Χωρίς να κλείσουμε λέει, κάποιο παράθυρο, να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές, μπορούμε να πατήσουμε είτε τη δισκετούλα εδώ πάνω, είτε να πατήσουμε αρχείο και αποθήκευση για να τα σώσουμε. Συνεχίζουμε. Να αλλάξουμε το ποσοστό, το zoom του φύλου εργασία. Πάμε στο εργασία. Έτσι, πρώτα εδώ, προσέχουμε να πάμε στο σωστό φύλο και μετά
πατάμε το, είμαστε στο 100, πατώ το συν, ανεβαίνω μια δεκάδα, πάω στο 110. Πάω στην επόμενη. Να χρησιμοποιήσω, με λέει, μια συνάρτηση στο σε 22, εδώ πέρα, η οποία θα μας δείξει το πλήθος των αριθμών. Το πλήθος είναι η συνάρτηση της καταμέτρησης. Η συνάρτηση count. Πατάω, μου λέει θα σου βρω το count, θα σου κάνω δηλαδή την καταμέτρηση από το σε 2 μέχρι το σε 21. Εγώ θέλω από το σε 3 έως το σε 19, οπότε απλά μόνο αυτά πάω και διορθώνω. Και πατάω φυσικά enter μετά στο τέλος και βλέπω το αποτέλεσμα του τύπου. Να πάμε στο φύλλο να ενεργοποιήσω με το φύλλο εργασία. Να κάνω ένα κλικ στο φύλλο εργασία. Να αλλάξουμε το χρώμα των στυλών της σειράς πεζό. Η πεζό είναι αυτή εδώ, αυτό το χρώμα, αυτό εδώ. Αν ακουμπήσουμε το κουμπί και μας βρίσκει τώρα. Κάνουμε ένα κλικ πάνω. Μας επιλέγει όλες, από όλες τις ράβδους αυτές εδώ, τέλος πάντων τις στήλες, μας επιλέγει το στοιχείο που αφορά την πεζό. Και θέλουμε να το αλλάξουμε χρώμα, πάμε στο γέμισμα και του βάζουμε κόκκινο και γίνονται αυτά όλα κόκκινα. Μετά, πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία μας λέει να διαμορφώσουμε το φύλλο εργασίας ώστε να μην εκτυπώνονται οι επικεφαλίδες αυτά εδώ πάνω, το ABC και το 1-2-3 των γραμμών και των στυλών. Πάμε στη διάταξη σελίδας, εδώ που λέει επικεφαλίδες, εδώ πέρα, ξετσεκάρουμε το εκτύπωση, οπότε δεν θα τυπωθούν τώρα. Οι επικεφαλίδες θα πάνω έτσι, τα ABC και τα 1-2-3. Επικεφαλίδες των γραμμών και των στυλών. Να επιλέξουμε την περιοχή από το Β3 έως το F3, από το Β3 έως το F3 και να αντιγράψουμε τη μορφοποίησή της, η αντιγραφή της μορφοποίησης γίνεται με το πινελάκι, στην περιοχή από το Β6 μέχρι το F6. Οπότε παίρνω το πινελάκι και βάφω από το Β6 μέχρι το F6 και ό,τι μορφοποίηση έχει εδώ παίρνει και εδώ αυτή η περιοχή. Αυτή είναι η αντιγραφή της μορφοποίησης και γίνεται με το πινέλο μορφοποίησης. Να ορίσουμε αυτόν εδώ τον φάκελο, το σε άνω κάτω τελεία GC Demo βιβλία, ως προεπιλεγμένη θέση αρχείων για άνοιγμα ή αποθήκευση. Δηλαδή όταν εγώ κάνω αποθήκευση ή άνοιγμα, σε ποιον φάκελο θα πρωτοπηγαίνει το πρόγραμμα. Συνήθως είναι τα εγγραφά όμως. Εμείς τώρα θέλουμε έναν άλλο φάκελο. Πάμε αρχείο, πάμε επιλογές, πάμε αποθήκευση, στην καρτέλα αυτήν, και εδώ που λέει προεπιλεγμένη θέση αρχείου, πληκτρολογούμε αυτό εδώ, το σένο κατελία κάθετος GCDemo κάθετος βιβλία και πατάμε OK. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Να διαμορφώσουμε κατάλληλα το φύλλο εργασίας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί η κλίμακα της περιοχής εκτύπωσης, δύο σελίδες στο πλάτος και μία σελίδα στο ύψος. Πάμε στη διάταξη σελίδας, πάμε στο πλάτος, κατά πλάτος θέλουμε δύο σελίδες και κατά ύψος να πιάνει να χωρέσει σε μία σελίδα. Αυτό. Το είναι θέμα το πώς ακριβώς θέλω να τυπωθεί το φύλλο μου. Επιλέξτε την περιοχή από το σε 3 μέχρι το σε 9 και διαγράψτε την μετακινώντας, λέει, τα κελιά προς τα αριστερά. Οπότε πάταμε δεξί κλικ διαγραφή και του λέμε μετακίνηση κελιών προς τα αριστερά. Πατάω OK, εντάξει και προχωράμε. Πάμε στην επόμενη. Να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία της εφαρμογής έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε τη λέξη σύνολο με τη λέξη άθροισμα. Μας λέει εδώ να αντικαταστήσουμε την λέξη σύνολο με τη λέξη άθροισμα. Οπότε θα πάμε στο εργαλείο έβρεση και επιλογή. Θα πατήσουμε αντικατάσταση. Θα πληκτρολογήσουμε πάνω τη λέξη σύνολο
και κάτω τη λέξη άθροισμα, δηλαδή με ποια λέξη θέλουμε να την αντικαταστήσουμε. Και πατάμε αντικατάσταση όλων και OK. Οπότε έγιναν τρεις αντικαταστάσεις στο κείμενό μας, δηλαδή τρεις φορές υπήρχε η λέξη σύνολο και την άλλαξε, την αντικατέστησε με τη λέξη άθροισμα. Πατάμε OK και το κλείνω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μας λέει να εφαρμόσουμε περιθώρια. Πάμε στη διάταξη σελίδας. Πάμε στα περιθώρια. Πάμε προσαρμοσμένα περιθώρια. Και βάζουμε αριστερά 2 και δεξιά πάλι 2. Οκ. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Μας λέει να απενεργοποιήσουμε τις γραμμές πλέγματος, την εκτύπωση των γραμμών πλέγματος. Αυτό γίνεται στη διάταξη σελίδας. Εδώ είναι οι γραμμές πλέγματος, είναι αυτές οι γκρίζες γραμμές που μας δείχνουν τα όρια για το κάθε κελί. Και αυτές δεν θέλουμε να τυπωθούν, οπότε τις ξετσεκάρουμε, οπότε δεν θα τυπωθούν. Πατάμε επιβεβαίωση, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Εδώ μας λέει να κάνουμε προσανατολισμό μείον 15 μοίρες στα κελιά από το α4 έως το α7. Πατάμε, τα διαλέγουμε, πατάμε δεξί κλικ μορφοποίηση κελιών, πάμε στην καρτέλα στοίχηση και πάμε εδώ στις μοίρες και γράφουμε μείον 15. Οπότε γίνονται έτσι με αυτόν τον προσανατολισμό τα κελιά μας. Στα περιεχόμενα από το α4 έως το α7, από το α4 μέχρι το α7, να βάλουμε πλάγια μορφή. Τα πλάγια γράμματα είναι τα italics, το i, κάνουμε ένα κλικ από την γραμμή, την κορδέλα την κεντρική. Συνεχίζουμε. Πάμε στην επόμενη. Να ενεργοποιήσουμε την αναδίπλωση του κειμένου στα κελιά από το α4 μέχρι το α7, που σημαίνει δηλαδή αν δεν χωράει το κείμενό μας μέσα στο κελί να μας το διπλώσει. Πατάμε αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα που λέει αναδίπλωση κειμένου και γίνεται η διαδικασία αυτή στα κελιά που έχουμε διαλέξει. Μετά, απαλείψτε από την περιοχή από το β5 έως το ε5, από το β5 έως το ε5, εδώ, να απαλείψουμε μόνο τα περιεχόμενα των κελιών, τα επιλέγουμε, πατάμε το πλήκτρο delete και διαγράφουμε τα περιεχόμενά τους. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, να διαγράψουμε τις στήλες B και C, τις διαλέγω, δεξί κλικ, και διαγραφή και διαγράφουμε τις στήλες. Πάμε στην επόμενη. Χωρίς να αφαιρέσουμε λέει, την οριζόντια στοίχηση, να βγάλουμε, να απενεργοποιήσουμε τη συγχώνευση κελιών που έχει γίνει στα κελιά από το α1 μέχρι το f1, το οποίο βέβαια είναι ένα κελί τώρα. Πάμε εδώ που λέει συγχώνευση και στοίχηση, πατάμε εδώ στο βελάκι και πατάμε ανέρεση συγχώνευσης. Καταργούμε δηλαδή τη συγχώνευση χωρίς να πειράξουμε τη στοίχηση. Η στοίχηση παραμένει, ήταν κεντρική στοίχηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, να αλλάξουμε το όνομα του φύλου εργασία σε κινήσεις. Οπότε να το φύλο εργασία, πατάμε δεξί κλικ πάνω του με το ονομασία, σβήνουμε το όνομά του και πληθρολογούμε τη λέξη κινήσεις. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση, η προβολή της εκτυπώσιμης μορφής είναι διαθέσιμη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Σωστό, υπάρχει η μορφή της εκτυπώσιμης, προεπισκόπησης εκτύπωσης δηλαδή, υπάρχει στην γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Οπότε τελειώσαμε την εξέταση. Βλέπουμε εδώ αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος στο τεστ μας. Εντάξει, το συγκεκριμένο δεν έχουμε κάνει. Αν είχαμε κάνει θα είχε βγάλει ένα κόκκινο χ. Θα μπορούσαμε να το ξανατρέξουμε και να διορθώσουμε μόνο τα λάθη μας.